Στο μικτόρκωτο δικαστήριο της Ορεστιάδας ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης η δίκη για τη δολοφονία της Τζεβριέ από την Αλεξανδρούπολη. Η 29χρονη Τζεβριέ έχασε τη ζωή της στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 στην Αλεξανδρούπολη, όταν χτυπήθηκε βάναυσα από το σύζυγό της και 4 μέρες μετά υπέκυψε στο νοσοκομείο. Κατέθεσαν οι 2 γιατροί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ενώ εξετάστηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι στο σύνολό τους κατέθεσαν ότι ο κατηγορούμενος βιοπραγούσε κατά εξακολούθηση κατά της Τζεβριέ. Έχουν καταθέσει οι μάρτυρες κατηγορίες. Στην ουσία, μόνο μάρτυρες κατηγορίες υπήρχαν. Υπεράσπισης δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένας μάρτυρας, ο οποίος το μόνο που κατέθεσε από πλευράς υπεράσπισης είναι πόσο έτρεξε ο σύζυγος και προσπάθησε να μην καταλήξει τελικά η Τζεβριέ. Ο κατηγορούμενος φέρεται να την χτύπησε και με καθυστέρηση ωρών να τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου ανέφερε ότι η 29χρονη έπεσε από τη σκάλα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω της 3 μικρά παιδιά. Τα χτυπήματα που της κατάφερε ο σύζυγός της φαίνεται πως ήταν τόσο βαριά που προκάλεσαν ρήξεις πλήνας και ύπατος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε προσβληθεί και από κορονοϊό, υπευλήθη συνολικά σε 4 χειρουργεία και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID, όπου και κατέληξε. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη, τόνισε ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει, ενώ είπε ότι θέλει να τιμωρηθεί. Τι είναι αυτό που υποστήριξε ο κατηγορούμενος? Ότι την χτύπησε και ότι μετά έκανε το πάνι για να μπορέσει να ζήσει η γυναίκα του. Είπε ότι θέλει να τιμωρηθεί, ότι έκανε την πράξη, αυτά. Και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς. Πρότεινε έναν ισχυρισμό από φόνο εκ προθέσεως να μετατραπεί η κατηγορία σε θανατηφόρο σωματική βλάβη. Αυτό, και περιμένω απάντηση να δω τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη, με αυτόν τον ισχυρισμό που έχω προβάλει. Σημειώνεται ότι ο θάνατος της Τζεβριέ ήταν η 16η γυναικοκτονία στη χώρα μας το 2021 και το θέμα συγκέντρωσε την προσοχή των μέσων και της κοινής γνώμης πανελλαδικά.